Η σημερινή μέρα είναι αυτή η οποία μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στο πρόβλημα, στο πρόβλημα της υγείας, όπου βέβαια η κυβέρνηση με το αφήγημα ότι τάχα με τα απογευματινά χειρουργεία θα μειωθούν οι λίστες, πράγμα που έχει δείξει ότι και με τα απογευματινά ιατρία δεν μειώθηκαν οι λίστες των τακτικών εξωτερικών ιατρίων. Αντίθετα, μεγαλώνουν, γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει και ειδικά στο Παπαγεωργίου ότι όσα χειρουργεία απογευματικά μπήκαν δεν ήταν από τη λίστα και δεν ήταν καν, ούτε καν έχουν περάσει αυτοί οι ασθενείς από τα εξωτερικά ιατρία. Με λίγα λόγια, είναι αυτό που φωνάζουμε, ότι όποιος έχει και πληρώνει θα μπαίνει και θα χειρουργείται και ο άλλος θα περιμένει με τα χρόνια. Και από την άλλη, μπαίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ότι ενώ από τη μια μετακινούν προσωπικό και νοσηλευτικό στο Ιπποκράτειο και από το ΑΧΕΠΑ και από τον Άγιο Παύλο για να καλύψει χειρουργικές αίθουσες, είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε για πρώτη φορά απογευματινό χειρουργείο και στο Ιπποκράτειο. Ξέρουμε πολύ καλά πού οδηγεί αυτή η πολιτική. Είναι η πολιτική που λέει ότι εσύ θα πληρώνεις εδώ και από εδώ και στο εξής. Εξάλλου, ο Υπουργός Υγείας το έχει πει ξεκάθαρα, ότι επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δώσει αυξήσεις, θα κοιτάξουν οι υγειονομικοί να τα πάρουν από τους ασθενείς. Πράγμα το οποίο και ιδεολογικά και ηθικά, άμα το δείτε, είναι απαράδεκτο, και είναι και απαράδεκτο το πώς τελικά διαπαιδαγωγούνται οι νέες γενιές υγειονομικών. Δηλαδή, ότι ο ασθενής τελικά τον κοιτάμε στην τσέπη και στο πορτοφόλι και δεν κοιτάμε το αν είναι επίγον ή όχι το περιστατικό. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ, δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο εμάς σαν επαγγελματίες. Μιλάμε εδώ και τόσα χρόνια για ότι πρέπει να γίνουν διορισμοί. Πλέον το προσωπικό στα νοσοκομεία είναι γερασμένο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και αυτό, και δεν κάνουν προσλήψεις όχι γιατί δεν υπάρχει, γιατί έχουν πάρα πολύ καλά σχέδιο την αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι ώστε ο άλλος αναγκαστικά η μόνη του λύση να είναι ο ιδιωτικός τομέας.